Επιστρέψαμε λοιπόν, είμαστε εδώ ζωντανά στο στούντιο της Βεργίνα Τηλεόρασης με τον Ανδρέα Σταματόπουλο, Θεοδώρα Απότα. Ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο όσο πλησιάζουμε και προς την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών, την 21η Μαΐου. Τα επιτελεία των κομμάτων έχουν μπει σε θέσεις μάχης. Έχουμε πολλά να πούμε, αυτό είναι το βέβαιο. Θα συζητήσουμε λοιπόν την πολιτική επικαιρότητα. Μαζί μας θα είναι σε πολύ λίγα λεπτά, δευτερόλεπτα, ο κύριος Λάζαρος Τσαβδαρίδης, βουλευτής Ημαθίας με τη Νέα Δημοκρατία, και η κυρία Ειρήνη Αγαθοπούλου, βουλευτής Κιλκής με το ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης. Λοιπόν, όπως προείπα, είναι πολλά αυτά τα οποία έχουμε να συζητήσουμε. Ας ξεκινήσουμε με τις ενέργειες όσον αφορά το λεγόμενο κόμμα Κασιδιάρη. Γίνονται προσπάθειες προκειμένου να υπάρξει παράκαμψη του μπλόκου, παράκαμψη της ρύθμισης, και την ίδια ώρα έχουμε και δημοσκοπήσεις στις οποίες φαίνεται ότι ανεβαίνει το σχετικό ποσοστό. Κύριε Τσαβδαρίδη, αφενός, πώς το σχολιάζετε αυτό? Κύριε Απότα, η Ελληνική Βουλή πήρε μια νομοθετική πρωτοβουλία πριν από μερικό διάστημα και είπε ότι σε μια δημοκρατία δεν μπορούν να υπάρχουν εγκληματικές οργανώσεις οι οποίες υπό το μανδύα ενός κόμματος θα μπορούν να συμμετάσχουν σε επόμενες εκλογές. Άνθρωποι που είναι καταδικασμένοι για σοβαρότατα ποινικά αδικήματα και βρίσκονται σήμερα στη φυλακή δεν μπορεί να ηγούνται κανένας κομματικού σχηματισμού και να ζητάνε την ψήφο του ελληνικού λαού. Ζήσαμε απίστευτες καταστάσεις από το 2012 στο 2015, οπότε και είχε παρουσία η Χρυσή Αυγή στο ελληνικό κοινοβούλιο. Νομίζω ότι ο ελληνικός λαός δεν θα πρέπει να ξαναζήσει παρόμοιες καταστάσεις. Δεν έχει χώρο στο ναό της δημοκρατίας φασιστικές, ναζιστικές και εγκληματικές οργανώσεις. Γι' αυτό το λόγο και πήρε μια νομοθετική πρωτοβουλία η Βουλή και ψήφισε ένα συγκεκριμένο νόμο. Και πέρα, να πω και στο δικαστήριο, στον Άριο Πάγο, να κρίνει αν το κόμμα αυτό του Κασιδιάρη πραγματικά πληρεί τις προϋποθέσεις εκείνες που απαιτούνται για να μπορέσει να ανακηρυχθεί ως υποψήφιο κόμμα και να συμμετάσχει στις επόμενες εκλογές. Αναμένουμε λοιπόν την απόφαση από τον Άριο Πάγο στις 5 Μαΐου, αν θυμάμαι και σωστά. Κυρία Αγαθοπούλου, το σχόλιο σας. Να πούμε μόνο πριν απαντήσει η κυρία Αγαθοπούλου ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε ψηφίσει το συγκεκριμένο νόμο, σχέδιο νόμου, που όπως βλέπουμε τώρα δημιουργεί προβλήματα και αναρωτιόμαστε, κυρία Αγαθοπούλου, μήπως τελικά δεν έγιναν όπως έπρεπε τα πράγματα. Δηλαδή το σχέδιο νόμου ίσως δεν έλαβε υπόψη το Σύνταγμα, το οποίο είναι παραπάνω από τον νόμο, και τώρα θα δημιουργηθούν προβλήματα. Τι λέτε? Ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Σταματόπουλο, ζήτησε παρόν στην συγκεκριμένη ρύθμιση. Όχι φυσικά γιατί διαφωνούμε με το γενικό πρόταγμα, που είναι ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση ναζιστικές οργανώσεις, εγκληματικές οργανώσεις να εκπροσωπούνται στην διαδικασία των εκλογών. Ο κύριος Κασιδιάρης είναι ήδη καταδικασμένος για την ηγεσία ως ένα από τα μέλη της ηγεσίας της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσής Αυγής, και πράγμα θα συμφωνήσω με τον κύριο Τσαβδαρίδη ότι όσοι και όσοι βρισκόμασταν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο τα χρόνια που υπήρχε και η Χρυσή Αυγή, πράγματι ζήσαμε, το λέω για να τρικιάζω, ζήσαμε στιγμές τις οποίες δεν πρέπει να τις ξαναζήσει η Ελληνική Βουλή και η Ελληνική Δημοκρατία. Πράγματι, ο λόγος για τον οποίο ψηφίσαμε παρόν ήταν γιατί είχαμε ενστάσεις με το τελικό κείμενο και είχαμε κάνει ακριβώς την κριτική ότι αφήνει ίσως κάποια παραθυράκια για να μπορέσει τελικά να εκπροσωπηθεί το κόμμα αυτό. Θέλω όμως να πιστεύω ότι και η δικαιοσύνη θα κάνει ό,τι της αναλογεί. Όλες λοιπόν οι εξουσίες θα κάνουν ό,τι τους αναλογούν για να αποφύγουμε ξανά μια τέτοια διαδικασία. Ναι, αλλά εδώ υπάρχει το ερώτημα ότι η πολιτική που ακολουθεί και η κυβέρνηση αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πείθουν τους πολίτες, οι οποίοι βρίσκουν μια μερίδα πολιτών τουλάχιστον διέξοδο, γιατί βλέπουμε ότι ανεβαίνει στις δημοσκοπήσεις το κόμμα του Κασιδιάρη. Και η πολιτική που έχει κυβέρνηση, αλλά ενδεχομένως, κυρία Αγαθοπούλου και κύριε Τσαβδαρίδη, και η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ που λέει, ας πούμε, όχι στο φράχτη, παραδείγματος χάρη, κάτι τέτοιο, να σμπρώχνει προς τα εκεί κόσμο. Το έχετε σκεφτεί αυτό?
Κύριε Τσαβδαρίδη. Κύριε Σταματόπουλε, συγγνώμη. Ναι, κύριε Τσαβδαρίδη, σας ακούμε, ναι. Εμένα ακούτε τώρα. Ακούστε να σας πω, η πολιτική που εφαρμόζει η Νέα Δημοκρατία εκφράζει το μεγαλύτερο, αν θέλετε, κομμάτι του ελληνικού λαού, έτσι όπως δείχνουν τουλάχιστον οι δημοσκοπήσεις, ή ένα σημαντικό κομμάτι του ελληνικού λαού. Από εκεί και πέρα, όσοι δεν εκφράζονται από την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, έχει πάρα πολλά κόμματα, δημοκρατικά κόμματα, που σέβονται τους κανόνες της δημοκρατίας και μπορούν αυτά τα κόμματα να εκφράσουν πάρα πολύ καλά τον κόσμο, όλο τον κόσμο, από την άκρα αριστερά μέχρι και το δεξιό, το πιο δεξιό κομμάτι ενδεχομένως της Νέας Δημοκρατίας. Δεν χρειαζόμαστε στην ελληνική δημοκρατία εγκληματικές και φασιστικές οργανώσεις, οι οποίες δεν σέβονται τα δημοκρατικά ιδεώδη, δεν σέβονται τους θεσμούς, δεν σέβονται τους φορείς οι οποίοι είναι προορισμένοι να λειτουργούν με τον τρόπο που λειτουργούν. Είναι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά βάζουν ένα μανδύα και μια επίφαση δημοκρατικότητας και θέλουν να μπουν στη Βουλή για να αρχίσουν πάλι να κάνουν τον μπάχαλο που είχαν κάνει τα προηγούμενα χρόνια, για το οποίο ήδη αναφερθήκαμε και εγώ και η κυρία Αγαθοπούλου. Και επίσης να ξέρετε ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι στο αίμα τους, είναι στη φιλοσοφία τους, είναι στη μενταλιτέ τους να μην σταματούν και στη διάπραξη ακόμη ποινικών αδικημάτων προκειμένου να πετύχουν τους σκοπούς τους. Και αυτό όμως να γίνεται πώς, μισό λεπτό κύριε Σαββαδάκη, να γίνεται πώς. Η Δημοκρατία, η Βουλή, παραβιάζοντας το Σύνταγμα που κάνει λόγο για αμετάκλητη απόφαση. Αμετάκλητη απόφαση λέει, αμετάκλητη καταδίκη λέει το Σύνταγμα, ενώ εδώ έχουμε μια πρωτόδικη καταδίκη. Κύριε Σταματόπουλε, δεν παραβιάζεται καμία διάταξη του Συντάγματος. Συνταγματολόγοι μας το είπαν, δεν το λέω εγώ. Αν είχε παραβιαστεί η διάταξη του Συντάγματος, θα συζητούσαμε και για άλλα πράγματα. Εμείς, καλά, δεν είναι η πρώτη φορά που ένας νόμος θα κριθεί, αν κριθεί αντισυνταγματικός. Έχουμε στο παρελθόν πολλούς νόμους που έχουν κριθεί αντισυνταγματικοί. Αυτά που, ακούστε λίγο να σας πω, ο νόμος, αυτό που έχει πει ο νόμος για το πώς θα συμμετάσχει κάποιο κόμμα ή όχι στις εκλογές, είναι ένας νόμος ο οποίος σέβεται απολύτως στις συνταγματικές διατάξεις, συνταγματικές ελευθερίες, στα συνταγματικά δικαιώματα. Από εκεί και πέρα, εναπόκειται, δεν έχουμε αποκλείσει απευθείας εμείς με τον νόμο που περάσαμε κανένα κόμμα. Έχουμε βάλει ένα πλαίσιο το οποίο είναι, αν θέλετε, μέσα στα πλαίσια της δημοκρατικότητας, έτσι όπως προβλέπεται από το Σύνταγμα, και εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του Αρείου Πάγου να κρίνει αν οι διατάξεις του νόμου που περάσαμε έχουν να κάνουν με το καταστατικό αυτό που έχει να παρουσιάσει και με την ηγετική ομάδα που έχει να εμφανίσει το κόμμα του κ. Κασιδιάρη. Μάλιστα. Κυρία Αγαθοπούλου, για το θέμα της πολιτικής που λέμε ότι ενδεχομένως αυτά που λέτε για το φράκτη σπρώχνουν προς τα εκεί κόσμο. Κύριε Σταματόπουλε, αφήστε το φράχτη καταρχήν. Η πολιτική που εφαρμόζεται σήμερα και επηρεάζει τη μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών δεν είναι αν θα γίνει φράχτη στον Εύρο ή στην Μύκονο. Είναι η ακρίβεια, είναι η λιτότητα, είναι η αυξήση στα τιμολόγια της ΔΕΗ, είναι η ιδιωτικοποίηση του νερού που θα λέμε σε λίγο το νερό νεράκι, είναι η αυξήση στα τρόφιμα, είναι η αύξηση των καυσίμων. Είναι όλα αυτά τα οποία επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών και εδώ έρχομαι να πω ότι πράγματι διαπιστώνουμε ότι σε κάθε περίοδο κρίσης, λιτότητας, ανέχειας το κοινωνικό σύνολο οδηγείται στα άκρα, εξοργίζεται και δυστυχώς αυτό είδαμε και την περίοδο όπου πρώτη φορά εξελέγει η Χρυσή Αυγή. Υποτίθεται ότι αυτή είναι μια ψήφος διαμαρτυρίας, όμως και γι' αυτό έχουν ευθύνη αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση και όσοι υπηρετούν την αντιλαϊκή πολιτική που εφαρμόζει σήμερα η κυβέρνηση. Εδώ λοιπόν θα έρθω να συμφωνήσω μαζί σας ότι αυτές οι πολιτικές οδηγούν τον κόσμο σε μια αντιδραστική ψήφο που κόμματα που εκπροσωπούν τον λαϊκισμό μπορεί να υφαρπάξουν αυτήν την ψήφο. Γι' αυτόν τον λόγο θα πρέπει όλοι πολύ σοβαρά να σταθούμε και να δούμε ότι η ανέχεια, η λιτότητα και η κρίση έχουν και άλλες συνέπειες. Έχουν συνέπειες και στη δημοκρατία μας. Και αυτό το βρίσκουμε μπροστά μας σήμερα. Οφείλουμε λοιπόν όλα αυτά, όλα τα πολιτικά κόμματα του δημοκρατικού συγγνώμη τόξου, να τα λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας όταν νομοθετούμε και όταν αναλαμβάνουμε πολιτικές πρωτοβουλίες.
Είναι πολύ σημαντικά όσα αναφέρατε, όσον αφορά την οικονομία ιδίως, κυρία Αγαθοπούλου. Και σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις και όπως αναφέραμε και νωρίτερα, η κάθοδος του λεγόμενου κόμματος Κασιδιάρη ενδέχεται, είναι πιθανό, να κόψει ποσοστά άλλων κομμάτων. Αλλά όσον αφορά το κομμάτι για τον φράχτη στον Εύρο, τους ευρύτες τους απασχολεί ιδιαιτέρως. Προφανώς και τους απασχολεί, αλλά νομίζω και είμαι βασικά βέβαιη γι' αυτό ότι δεν είναι το πρώτο τους ζήτημα αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν τρόποι και υπάρχουν και διακρατικές συμφωνίες και διπλωματικοί τρόποι ώστε να λύσουμε επιτέλους το πρόβλημα της παράνομης μετανάστευσης και των προσφύγων. Από εκεί και πέρα, όμως, θέλω να πιστεύω ότι δεν είναι αυτό το οποίο έχουν ως πρώτη τους επιταγή αυτή τη στιγμή, ούτε καν οι πολίτες του Εύρου. Μάλιστα. Πριν πάμε στην επόμενη θεματολογία για να το κλείσουμε αυτό το θέμα, απλώς εγώ θέλω να διευκρινίσω με αυτό που έλεγα πριν, ότι η υποκειμενικότητα η δικιά μου, της κυρίας Αγαθοπούλου και του κυρίου Τσαυδαρίδη, που ταυτίζονται στο γεγονός ότι είναι ιδιαίτερα απεχθή και απεχθέστατη η ιδεολογία του Κασιδιάρη, αλλά και η δεχθή τα εγκλήματα για τα οποία έχει καταδικαστεί. Εγώ απλώς ήθελα να πω ότι δεν μπορούμε να ομοθετούμε με βάση την υποκειμενικότητά μας παραβλέποντας το Σύνταγμα. Αυτό ήθελα να πω. Και το διευκρινίζω για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Σας είπα απολύτως το Σύνταγμα. Τώρα το λέτε και το ξαναλέτε και αφήνετε εχμές. Γιατί είχαμε και τον κύριο Μητρόπουλο προχτές, αλλά μιλήσαμε και με άλλους συνταγματολόγους, οι οποίοι μας είπαν. Ο κύριος Μητρόπουλος στις απόψεις, τι σημαίνει αυτό? Είναι η απόψη ενός συνταγματολόγου σεβαστές. Από εκεί και πέρα, αν είναι αντισυνταγματικός ο νόμος, υπάρχουν προβλεπόμενα φορείς και δικαστήρια να κρίνουν την αντισυνταγματικότητα του νόμου. Δεκτών. Εμείς νομίζουμε ότι εμείς δεν αποκλείουμε κανένα κόμμα. Και στη δικιά μας φιλοσοφία και στη φιλοσοφία, αν θέλετε, του δημοκρατικού πολιτεύματος της χώρας, δεν αποκλείεται κανένα κόμμα από το να συμμετάσχει στις εκλογές και να εκφράσει με ένα μερίδιο πολιτών. Από εκεί και πέρα όμως, εμείς έχουμε να κάνουμε με την ποιότητα της δημοκρατίας, η οποία θεωρούμε ότι δεν εκφράζεται από εγκληματικές οργανώσεις, ούτε μπορούν να έχουν χώρα, να έχουν έδαφος και συμμετοχή σε ένα ελληνικό κοινοβούλιο τέτοιες εγκληματικές και φασιστικές οργανώσεις, οι οποίες πραγματικά έπληξαν τον τόπο όλα τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό λέμε εμείς. Και όσον αφορά τον φράχτη, για να πω και εγώ δύο κουβέντες, γιατί είπε για τον φράχτη η κυρία Αγαθοπούλου, νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν το βλέπει σωστά. Εθελοτυφλή. Δεν καταλαβαίνει ότι όλο αυτό που κάνει με τις νεκρές Μαρίες, με τον φράχτη, ότι δεν υπάρχουν σύνορα στη θάλασσα, ότι θα πρέπει μπάτε σκύλια λέστη, να έρχονται να λιάζονται, όλο αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Θα πρέπει να καταλάβει ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυρία Αγαθοπούλου ότι πραγματικά ενοχλεί τους Έλληνες πολίτες, ειδικά τους ανθρώπους που βρίσκονται σε ακριτικές περιοχές και στον Εύρο και στα νησιά που γέμισαν εκεί με τις μόριες και όλα αυτά τα πράγματα, τα μεταναστευτικά κέντρα, τα οποία ήταν υποτοποιημένα για τα προηγούμενα χρόνια. Πραγματικά. Να ολοκληρώσει και θα απαντήσετε, κύριε Αγαθοπούλου. Να ολοκληρώσω. Να ολοκληρώσει και θα απαντήσετε. Θα έχουμε το χρόνο. Σε αυτό που θέλετε να πείτε. Ο ελληνικός λαός, λοιπόν, και αυτή η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κατάφερε από το 2019 να ελέγξει τα σύνορά της, να περιορίσει τις μεταναστευτικές ροές, να καταργήσει αυτά τα κίτ που ήταν ντροπή για όλο τον πολιτισμένο ευρωπαϊκό κόσμο. Και πραγματικά έχει υπάρξει μεγάλο αποτέλεσμα με όλες αυτές τις ενέργειες που κάναμε. Το φράχτη θα τον ενισχύσουμε είτε με ευρωπαϊκά κονδύλια είτε με ελληνικά για να διασφαλίσουμε ότι στην Ελλάδα θα μπαίνει όποιος γουστάρει. Στην Ελλάδα θα μπαίνει αυτός που νόμιμα μπορεί να ζητήσει άσυλο, που εμπίπτει σε εκείνες τις διαδικασίες που κηρύσσεται ως πραγματικά πρόσφυγας, ότι δεν είναι οικονομικός μετανάστης. Και να σας πω και κάτι άλλο. Εγώ πριν από μια εβδομάδα εισηγήθηκα για λογαριασμό της Νέας Δημοκρατίας το νέο μεταναστευτικό κώδικα. Βάλαμε επιτέλους διατάξεις οι οποίες καθορίζουν επακριβώς το πλαίσιο που θα έρχεται ο άλλος, θα μένει νόμιμα, θα εργάζεται νόμιμα. Εάν θέλει να προκόψει στην Ελλάδα, θα προκόβει. Του δίνουμε όλη τη δυνατότητα αυτή. Από εκεί και πέρα όμως δεν μπορούμε να κάνουμε κέντρο διερχομένων την Ελλάδα σε βάρος των Ελλήνων πολιτών. Αυτή είναι η φιλοσοφία της Νέας Δημοκρατίας και είναι ξεκάθαρη. Επομένως, αυτά εντάσσεται και ο φράχτης. Επομένως, με το φράχτη, κυρία Τσαυδαρίδη, επιχειρείτε τι, να δημιουργήσετε νόμιμες διόδους προς την χώρα μας, να χτυπήσετε δηλαδή τους διακινητές, μεταξύ άλλων. Προφανώς να αποτρέψουμε την παράνομη μετανάστευση. Να ακούσουμε και την κυρία Αγαθοπούλου.
τα σύνορά μας και από εκεί πέρα όποιος θα μπαίνει νόμιμα. Μάλιστα. Εάν υπάρχουν οι προϋποθέσεις του νόμου θα μπαίνουν, αλλιώς δεν θα μπαίνει κανένας. Δεν είναι η Ελλάδα ξέφραγο αμπέλη. Κυρία Αγαθοπούλου, σας ακούμε. Παρακαλώ. Αυτόν ακριβώς τον λαϊκισμό πριν, αυτός ο λαϊκισμός είναι και ο μυσαλόδοξος λόγος που στέλνει τους πολίτες στα άκρα. Κύριε Σαδερή, να σας θυμίσω ότι η εκλογική μου περιφέρεια είναι το Πλικής. Η Ιδωμένη, η οποία βρίσκεται στο Πλικής, τα προηγούμενα χρόνια δέχτηκε εκατομμύρια ανθρώπων που πέρασαν από εδώ και πολλοί από αυτούς εγκαταστάθηκαν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι πολίτες λοιπόν και του Πλικής και του Εύρου και των νησιών ήταν αυτοί οι οποίοι αντιμετώπισαν πρώτοι και καλύτεροι το πρόβλημα, δείχνοντας την αλληλεγγύη τους, γιατί ο κόσμος καταλαβαίνει ότι αυτό το πρόβλημα, κύριε Τσαρδαρίδη, δεν λύνεται υψώνοντας πράκτες. Αυτό το πρόβλημα, και ας πάμε και λίγο μακριά, λύνεται όταν θα σταματήσει σε αυτές τις χώρες να υπάρχει πόλεμος, να υπάρχει ανέχεια, να υπάρχει κρίση και όταν εμείς θα καταφέρουμε με τις γείτονες χώρες, είτε αυτή είναι η Τουρκία, είτε είναι οι βόρειες χώρες που έχουμε στα βόρεια σύνορά μας, είτε είναι η Ευρώπη, όταν θα βάλουμε όρους και κανόνες. Άρα λοιπόν, Εμείς έχουμε αυτά τα δικαιώματα και καταλαβαίνουμε και τις δυσκολίες. Από εκεί και πέρα. Κύριε Τσαβδαρίδη, να ακούσουμε λίγο, να ολοκληρώσουμε. Να ακούσουμε το επιχείρημα της κυρίας Αγαθοπούλου. Ναι. Ωραία, ευχαριστώ. Αυτό λοιπόν το πρόβλημα δεν λύνεται ούτε πνίγοντας τον κόσμο στις θάλασσες, ούτε υψώνοντας. Δεν πνίξαμε κανένα κόσμο σε καμιά θάλασσα. Τις ευρωπαϊκές. Σώσαμε κόσμο. Μην λέτε τέτοια πράγματα. Μας δυσφημείτε στο εξωτερικό και εσείς και ο κ. Παπαδημούλης και όλοι όσοι κάνετε τέτοια πολιτική σε βάρος της Ελλάδας. Μάλιστα. Λέτε λοιπόν να δοθεί μια ευρωπαϊκή λύση το θέμα. Βεβαίως αυτό μπορεί να αργήσουν να δουν τέτοιες λύσεις. Μέχρι να βρεθεί, ας οχυρώσουμε τα σύνορά μας, κύριε Σταματόπουλε, και ας μην κάνουμε το πρόβλημα των ξένων χωρών ελληνικό πρόβλημα. Δεν θα μπω σε αυτήν την κουβέντα, γιατί σας ξαναλέω ότι θεωρώ πάρα πολύ επικίνδυνη, ειδικά τη χρονική στιγμή που γίνεται και λυπάμαι πάρα πολύ. Γιατί εμείς μόνοι μας δίνουμε τροφή στην ακροδεξιά σήμερα. Κυρία Αγαθοπούλου, δεν εκφράζεται πολύ κόσμο αυτή τη στιγμή, να το ξέρετε. Εδώ. Το σύνολο σχεδόν του ελληνικού λαού δεν το εκφράζεται με τις απόψεις σας. Επομένως, κυρία Αγαθοπούλου. Το σύνολο του ελληνικού λαού θυμάται την αλληλεγγύη που ήδη έδειξαν στους πρόσφυγες οι οποίοι. Και τη δυσφήμιση που κάνατε στην χώρα, εσείς και ο κύριος Παπαδημούλης. Με τις νεκρές Μαρίες, τις δίθεν νεκρές Μαρίες. Συνεχίστε να βρίσκεστε στο περιθώριο της μυσαλλοδοξίας και του ρατσισμού. Το ποιος εκφράζει ή όχι θα φανεί σε λίγο καιρό στις εκλογές. Πραγματικά ποιο κόμμα εκφράζει την βούληση και την ιδεολογία. Πάντως αυτό που θέλω να πω είναι ότι και να μην το αμελούμε αυτό. Σήμερα ο ελληνικός λαός ταλανίζεται. Ταλανίζεται από προβλήματα. Δεν ξέρει πώς θα βγάλει τη μέρα αύριο. Και εμείς συζητάμε για το προσφυγικό. Να πάμε και σε αυτό, κύριε Σταματόπουλε. Να πάμε την ατζέντα και να πετάμε τον μπαλάκι εκεί, με αυτά εξοργίζεται ο κόσμος. Έχουμε όλο το χρόνο μπροστά μας προκειμένου να αναλύσουμε. Το λέω γενικότερα. Έχουμε όλο το χρόνο μπροστά μας λοιπόν προκειμένου να αναλύσουμε πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα. Είναι αυτό της οικονομίας. Το θίξατε και νωρίτερα, κυρία Αγαθοπούλου. Υπάρχει έντονη ανησυχία. Αυτό είναι κάτι εκδηλώ. Έχουμε την ακρίβεια αφενός στα βασικά αγαθά, τα οποία προμηθεύεται ο Έλληνας πολίτης, και παρά την υποχώρηση του πληθωρισμού, ο πληθωρισμός τρέχει όσον αφορά την κατηγορία τρόφιμα. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Μάλιστα, έρευνα από την Nielsen IQ έδειξε ότι οι αυξήσεις τιμών σε βασικά αγαθά θα συνεχιστούν μέχρι και το τέλος του έτους. Αυτό γίνεται γνωστό. Υπάρχει πονοκέφαλος. Ας ξεκινήσουμε από εσάς, κυρία Αγαθοπούλου. Πείτε μας, παρακαλώ, πώς θεωρείτε ότι θα έπρεπε η κυβέρνηση να διαχειριστεί τη συνεχιζόμενη αυτή ακρίβεια, η οποία από ό,τι φαίνεται εξελίσσεται σε μακράς διαρκείες. Θα έχουμε ξαναπεί δυστυχώς, κυρία Πότα, αλλά φαίνεται ότι δεν εισακούγονται από την κυβέρνηση και η αλήθεια είναι ότι δεν τα λέμε απλά επειδή βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο. Η δουλειά της αντιπολίτευσης είναι να κάνει προτάσεις.
προς την κυβέρνηση. Και έχει εδώ και 1,5 χρόνο όπου αυτή το φαινόμενο της ακρίβειας φαίνεται ότι χτύπησε τη χώρα μας ακόμα και πριν από τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά ήρθε να ενταθεί. Και έχουμε μιλήσει για πολύ συγκεκριμένα μέτρα και θα τα επαναλάβω. Καταρχήν, στα τρόφιμα, ο πληθωρισμός έχει αυξηθεί 15,5% στη συγκεκριμένη κατηγορία. Μείωση λοιπόν του ΦΠΑ στα τρόφιμα, στην κατώτατη βαθμίδα, θα ήταν ένα μέτρο που θα μείωνε και τις τιμές. Η μείωση επίσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Στα κάψιμα, στα κατώτατα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί άλλες χώρες μπορούν και η δικιά μας δεν μπορεί. Η αύξηση του κατώτατου μισθού. Είδαμε μια αύξηση του κατώτατου μισθού το τελευταίο διάστημα. Αυτή η αύξηση όμως σε σχέση με τον πληθωρισμό δεν μπορούμε να σχεδιάζουμε ή μάλλον να εφαρμόζουμε αυτό που είχαμε σχεδιάσει 3 χρόνια πριν, γιατί τότε οι συνθήκες ήταν άλλες. Σήμερα έχουμε άλλες συνθήκες. Η αύξηση του κατώτατου μισθού θα έπρεπε να συνυπολογίζει και αυτή την τεράστια αύξηση του πληθωρισμού και να έρχεται να την καλύψει. Αυτά ήταν τα μέτρα τα οποία θα έπρεπε να γίνουν εδώ και 1,5 χρόνο. Κατά τα άλλα, δεν έγινε τίποτε από όλα αυτά. Η ακρίβεια συνεχίζει και καλπάζει. Και αυτό που απασχολεί σήμερα το Υπουργείο Επενδύσεων, που είναι αρμόδιο για να ρυθμίσει τέτοια αισθήματα, είναι αν τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά. Μάλιστα. Τα βράδια θα κάνουν ολονυχτία και αν θα μπει στο καρτέλ η τιμή του αμερισίου για το Πάσχα. Αν είναι δυνατόν. Μάλιστα. Θα θέλαμε να ακούσουμε και τον κύριο Τσαβδαρίδη. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω ότι η κυρία Αγαθοπούλου έχει κοντή μνήμη. Ευτυχώς κυβέρνησε ο ΣΥΡΙΖΑ από το 2015 ως το 2019. Είδαμε τις αντιλαϊκές πολιτικές που εφάρμοσε τότε. Δεν μιλάει βέβαια για αυτές, δεν βολεύει τώρα την κυρία Αγαθοπούλου και το ΣΥΡΙΖΑ. Αφήστε μου όμως. Δεν σας διαβάζω. Αντιλαϊκές πολιτικές. Ξέχασε τις δικές τους αντιλαϊκές πολιτικές. Όμως ο ελληνικός λαός τις θυμάται. Θα τις θυμίσω και εγώ. Θα τις θυμίσω και εγώ γιατί τι μίλησε, μείωση ΦΠΑ. Αυτή η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ πήγε το ΦΠΑ από το 22 στο 24 όσο κυβερνούσε. Μίλησε για μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα, ανά χιλιόλιτρο, αυξήθηκε στις τιμές που είναι σήμερα επί ΣΥΡΙΖΑ το 2017. Μίλησε για κατώτατο μισθό. Να σας θυμίσω ότι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ από το 2015 στο 2019. Ήρθε με προεκλογικό σύνθημα. Κατώτατος μισθός 751 το 2015, να θυμίσω. Τότε ο κατώτατος μισθός ήταν 5,86 και 5,13 ο υποκατώτατος, γιατί είχαμε και υποκατώτατο μισθό. Τον παρέλαβε λοιπόν 5,86 και 5,13. Αφήστε κυρία Αγαθοπούλου το 2015 και το 2019, μετά από 4 χρόνια. Θα με αφήσετε να μιλήσω. Αφήστε με να μιλήσω. Ξέρω ότι ενοχλείστε. Ξέρω ότι δεν σας βολεύει. Αλλά ακούστε με. Λοιπόν, αυτό λοιπόν το μισθό που τον πήρατε 5,86 και τον υποσχεθήκατε την επόμενη μέρα που θα ασκίζατε τα μνημόνια και θα χορεύαν οι αγορές και τα νταούλια και οι ζουρνάδες και όλα αυτά, θα τον κάνατε 7,51 το 19 το Φεβρουάριο, 2-3 μήνες πριν τις εκλογές, τον πήγατε στα 6,50, όχι στα 7,51. Ταΐσατε λοιπόν τον ελληνικό λαό σανό, αλλά δεν τρώει άλλο. Εμείς λοιπόν αυτό το 6,50 το πήγαμε 7,80 στα 4 χρόνια, 20%. Και αν συνυπολογίσει κάποιος ότι είναι 14 οι μισθοί που δίνονται, αυτό το 7,80 ουσιαστικά είναι 910. Άρα λοιπόν, εσείς αυξήσατε το ΦΠΑ, εσείς αυξήσατε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, εσείς δεν αυξήσατε τον κατώτατο μισθό που τον αυξήσαμε εμείς. Εμείς υποστηρίξαμε για όλη αυτή την ακρίβεια με 9 δισεκατομμύρια τα νοικοκυριά για τις αυξήσεις στο ρεύμα. Κάναμε τα full pass, επιδοτήσαμε δηλαδή την κατανάλωση και το ξόδεμα κάποιων ποσών στη βενζίνη. Εμείς κάναμε τις κάρτες για να πηγαίνει ο κόσμος να ψωνίζει στα σούπερ μάρκετ και να μπορέσουμε να απορροφήσουμε αυτή την ακρίβεια του 10%. Είναι 600 εκατομμύρια ευρώ τα οποία δόθηκαν από την υπερφορολόγηση των κερδών των δηληστηρίων, των υπερκερδών που υπήρχαν στα δηληστήρια. Μειώσαμε 50 φόρους όταν εσείς αυξήσατε 29 νέους φόρους και δημιουργήσατε 29 νέους φόρους, αυξήσατε τις συντάξεις, μειώσατε τις συντάξεις, πετσοκόψατε το ΕΚΑΣ. Όλα αυτά τα κάνατε εσείς. Και εμείς τι ήρθαμε και κάναμε σε μια περίοδο 4 ετών που δεν ήταν μια normal περίοδος, που είχαμε μέσα πανδημία, που είχαμε μέσα πόλεμο, ένα μεγάλο πληθωρισμό. Καταφέραμε τι να κάνουμε, να ρίξουμε την ανεργία καταρχάς από το 17 στο 11%. Αυξήσαμε, όπως είπα, το κατώτατο μισθό από τα 650 στα 780, άρα 20% αύξηση. Αυξήσαμε τους μισθούς γενικότερα. Αυξήσαμε μετά από 12 χρόνια
τις συντάξεις σε ένα ποσοστό 8%. Όπου υπήρχε η προσωπική διαφορά αυτή του κατρούγκαλου που εσείς εφαρμόσατε, προσπαθήσαμε με ένα επίδομα να δούμε λίγο πώς μπορούμε να το φτιάξουμε καλύτερο για τον κόσμο. Δώσαμε από 200 στους 300 ευρώ και εδώ είμαστε μετά τις εκλογές να ξαναδούμε αυτό το τεράστιο θέμα με τις προσωπικές διαφορές για να μπορέσει να δει πραγματικά αύξηση στις συντάξεις του ο μέσος πολίτης. Μειώσαμε φορολογικούς συντελεστές, μειώσαμε τον ένφια 35%, καταργήσαμε την εισφορά αλληλεγγύης, καταργήσαμε για ορισμένες ομάδες πολιτών το τέλος επιτιδεύματος, μειώσαμε την προκαταβολή φόρου από το 100% στο 80% και στο 55%. Θέλω να πω δηλαδή ότι κάναμε παρεμβάσεις σε όλο το φάσμα της οικονομικής ζωής. Δεν λέω ότι τα λύσαμε όλα τα προβλήματα. Δεν λέω ότι ζούμε σε έναν κόσμο ιδανικό. Δεν λέω ότι δεν υπάρχει ακόμη κόσμος ο οποίος περνάει δύσκολα τις ημέρες του και δεν μπορεί με ευκολία να καλύψει τις υποχρεώσεις. Αλλά νομίζω ότι η μεγάλη γενική εικόνα είναι ότι αυτή η κυβέρνηση σε περίοδο, όπως είπα προηγούμενα, που δεν ήταν normal, κατάφερε να παράγει πλούτο και αυτό το πλούτο να το μοιράσει κυρίως σε ανθρώπους που είχαν τη μεγαλύτερη ανάγκη. Δηλαδή μικρά εισοδήματα και μεσαία εισοδήματα. Αυτό κατάφερε να κάνει η κυβέρνηση στα 4 χρόνια σε μια πανδημία που υποχρεώθηκε να τη στηρίξει με 50 δισεκατομμύρια ευρώ, με ένα ποσό δηλαδή που ήταν το μεγαλύτερο αναλογικά με βάση τις οικονομικές δυνατότητες σε όλη την Ευρώπη. Αυτά έκανε η Νέα Δημοκρατία και γι' αυτό το λόγο έχει τα μούτρα να κοιτάει τον κόσμο στα μάτια και να ζητάει ξανά να συνεχίσει αυτή την προσπάθεια με τα προβλήματα, τα λάθη και τις παραλήψεις, αλλά που έδωσαν τη δυνατότητα στη χώρα που ήταν σε μια ανυποληψία ευρωπαϊκή το 2019 να είναι σήμερα το 2023 μια χώρα υπολογίσιμη, με μια οικονομική ανάπτυξη πολύ σημαντική και με ένα στάτους που θα το ζήλευαν πολλές άλλες χώρες προηγμένες στην Ευρώπη. Μάλιστα. Συγγνώμη, αλλά μισό λεπτό, κυρία Αγαθοπούλου. Θα απαντήσετε. Θα απαντήσετε, κυρία Αγαθοπούλου. Μισό λεπτό όμως. Μισό λεπτό, κυρία Αγαθοπούλου. Μισό λεπτό. Και συγγνώμη για τον θα μας δώσετε αλλά... την. Μισό λεπτό, κυρία Αγαθοπούλου. Θα έχετε τον χρόνο. Δεν μπορούσα να κρατήσω όσο να μιλήσω ο κύριος Σαββαρίδης. Κυρία Αγαθοπούλου, κυρία Αγαθοπούλου, κυρία Αγαθοπούλου, κυρία Αγαθοπούλου, ακούστε με ένα λεπτό λίγο. Κυρία Αγαθοπούλου, ακούστε με ένα λεπτό. Κυρία Αγαθοπούλου, ένα λεπτό, ακούστε με λίγο. Θα χρειαστεί, θα παραμείνουμε σε σύνδεση, θα χρειαστεί να πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Παραμείνετε σε σύνδεση και επανερχόμαστε σε πολύ λίγο προκειμένου να συνεχίσουμε την συζήτηση την οποία εξελισσόταν μέχρι τώρα στη Βεργίνα Τηλεόραση. Μαζί και πάλι σε λίγο.